Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου, Άδωνη. Γεια σου, Γιώργο. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια για να μιλάμε τυπικά μεταξύ. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε? Είμαι στην Καβάλα. Α. Κανονικά το πρόγραμμά μου θα έλεγε ότι τώρα θα ξεκινούσα για τη Δράμα. Θα πάω και πράγμα τη Δράμα. Όπου εκ πέραν των συναντήσεων έχω ομιλία το βράδυ σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο με 500-600 άτομα. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως μετά τα χθεσινά ντροπιαστικά, θα μου επιτρέψει να πω, για τη Νέα Δημοκρατία γεγονότα, επιστρέφω στην Αθήνα. Προσπαθώντας και εγώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια να βρούμε μια λύση σήμερα και να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Γίνανε πράγματα πρωτόγνωρα για τη Νέα Δημοκρατία που φημίζεται ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο είναι ένα συντηρητικό κόμμα και με αρχές, με επίπεδο, με σοβαρότητα μεγάλη. Δηλαδή τώρα να βλέπεις τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τώρα, τον κύριο Μεϊμαράκη, να μπαίνει και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δεν προάγει ούτε τη δική του την προσωπικότητα, αλλά γενικά και το σύνολο του κόμματος, κύριε Γεωργιάδη, φίλε Άδωνη. Εγώ, αγαπητέ Γιώργο, έχω προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να χειριστώ την υποψηφιότητά μου με ένα τέτοιο τρόπο, ναι, ώστε να συμβάλλω στην ενότητα του κόμματος. Γι' αυτό και αν θυμάσαι, και όταν με εμπόδιζαν να βρω τις 50 υπογραφές παραβιάζοντας το καταστατικό, δεν είπα λέξη. Και όταν πήγα να με κόψουν, είπα ότι αν με κόψουν είναι σεβαστό το αποτέλεσμα και εγώ δεν πρόκειται να κάνω φασαρία. Και όταν ενεκρίθηκε η υποψηφιότητά μου με πολύ χαμηλούς τόνους, χειρίστηκα αυτή την ιστορία. Όλη αυτή την τακτική την κάνω από καρδιάς, γιατί πιστεύω ότι ένας σκοπός διαδικασίας είναι να εκλέξουμε τον νέο μας αρχηγό, αλλά ένας δεύτερος σκοπός ακόμα μεγαλύτερος είναι να εξέλθουμε αυτή τη διαδικασία ενωμένη και αγαπημένη. Γιατί αν, Γιώργο μου, στη διαδικασία εκλογής αρχηγού γίνει η Νέα Δημοκρατία σκορποχώρη, τότε δεν έχει νόημα αυτή η διαδικασία. Οι παλιοί είχαν μια παροιμία, είμαι βέβαιος ότι την ξέρεις, το μοναστήρι να είναι καλά και από ηγουμένους θα βρει. Λοιπόν, θα βρει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όλοι μας. Δεν παίρνω ονόματα τώρα. Εγώ ούτε από κάτι για τον κύριο Μαράκη, για τον κύριο Παναμίκο ή για τους συνυποψηφίους μου. Όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε. Εγώ δεν χαλάω ούτε ένα λεπτό για να ξοδέψω την ενέργειά μου ως εναντίον σε κάποιον νεοδημοκράτη. Εγώ δεν έχω νεοδημοκράτες αντιπάλους. Εμένα αντίπαλό μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο το οποίο πραγματικά με θλίβει είναι ότι σε μια στιγμή που η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έχει τόσο τεράστια προβλήματα, τόσο τέτοια στιγμή τελευταίες 48 ώρες, Γιώργο, ένας βουλευτής πλειοψηφίας λέει θα καταψηφίσει άρθρα του πολυνομοσχεδίου, ναι, και ο Νικολόπουλος. Άρα πάνω από τους 155 στους 154 και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δύο υπουργοί της κυβερνήσεως Τσίπρα αποδεικνύουν ότι έχουν ψευδές ποθενέσχες. Από ό,τι φαίνεται ο κ. Λαμπουράρης και άλλος ένας που δεν μας λένε ποιος είναι, που είχε ξεχάσει λέει, να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Έχεις ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, ξέχασε ο Χριστιανός. Το ξέχασε. Παιδί μου. Τι είναι ένα εκατομμύριο τη σημερινή εποχή? Το αφήνω ασχολίαστο. Μάλλον όχι ασχολίαστο. Το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Τη στιγμή που έχει φέρει στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας το πιο τερατώδες νομοσχέδιο, προκαταβολή του φόρου για τις επιχειρήσεις 100%, αύξηση φορολογίας στο 29%, αύξηση των κρατήσεων συντάξεις. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο τέρας. Την ώρα λοιπόν που αποδεικνύεται ότι το δίθεν εναλλακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο μας μιλάγανε ένα μήνα πριν, ήταν παραμύθια της Χαλιμάς, την ώρα πρέπει η Νέα Δημοκρατία συντεταγμένη, με ομόνοια, με δύναμη, να χτυπήσει το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ και να εξηγήσει στο λαό πόσο άσχημα έχουμε μπλέξει και σε πόσο δύσκολη πορεία είμαστε, ξαφνικά ασχολούνται όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα τα δελτία ειδήσεων, όλες σήμερα οι πρωινές εκπομπές, με το αν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ύβρισε και με τι ακριβώς όρους τον γραμματέα και τον γενικό διευθυντή του κόμματος, με το αν ο γενικός διευθυντής είναι υπόλογος γιατί πήγε να πάρει μίζα, με το αν ο γενικός διευθυντής θα κάνει μήνυση στον πρόεδρο, όπως λέει, για αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος. Με συγχωρείς, Γιώργο μου, δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία το κρατικό και σοβαρό κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμάλης. Ειλικρινά σας το λέω, εγώ θα κατέβω στην Αθήνα. Έχετε το λόγο μου, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να καθίσουμε και οι τέσσερις ένα τραπέζι και να τα βρούμε και να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κωμωδία με το ότι μαζεύομαστε εκεί στην ΚΕΦΕ, τα συζητάμε και ξανά μανά την άλλη εβδομάδα, ξανά μανά σε δύο μέρες, ξανά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί τέσσερις υποψήφιοι αρχηγοί του ιδίου κόμματος, αγαπημένοι φίλοι μεταξύ μας, να μην μπορούμε να συνοηθούμε πως θα κάνουμε μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα?
Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ψηφοφορία? Γιώργο μου, άκουσα. Η διαδικασία προβλέπει το καταστατικό. Ωραία, τι λέει το καταστατικό? Το καταστατικό δεν προβλέπει ούτε χωρισμό παλιών και νέων, ούτε τίποτα. Τι χωρισμό παλιών και νέων? Μισό λεπτό να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Υπήρχε και μια μεγάλη διαφωνία στο αν θα μπορεί κάποιος που δεν είναι εγγεγραμμένος στη Νέα Δημοκρατία να μπει την ημέρα των εκλογών μέσα και να ψηφίσει, πληρώνοντας το αντίτιμο των 2 ή των 3 ευρώ, όπως τελικώς καθορίστηκε χθες. Μάλιστα. Η διαδικασία του 2009, αυτή είναι γραμμένη στο καταστατικό μας. Το 2009, ας πούμε ότι εγώ το 2009 είχα δώσει τα 2-3 ευρώ τότε που ήταν ο Ψωμιάδης, η Μπακογιάννη και ο Σαμαράς. Λοιπόν, αυτή, εγώ είμαι γραμμένος τώρα, τελείωσε. Εσύ είσαι γραμμένος στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Φίλους. Θα ξαναπληρώσω. Θα ξαναπληρώσω. Είμαι στους παλιούς ή στους καινούριους? Είσαι στους παλιούς. Είμαι στους παλιούς. Εγώ είμαι με το 3 και καθάρισα. Υπήρχε όμως και κάποια άλλη πρόταση, δηλαδή οι καινούργοι να πληρώσουν, ας πούμε, 10 ευρώ ή 15. Υπήρξε η πρόταση, αν εσύ δεν είχες ψηφίσει το 9. Μάλιστα. Ήθελες να ψηφίσεις για πρώτη φορά τώρα. Μάλιστα. Να πληρώσεις 20 ευρώ. 20 ευρώ. Ναι. Δεν θέλω να ρωτήσω ποιος κουβαρδάς το είπε αυτό. Δεν έχει σημασία, ακούστε. Πώς δεν έχει σημασία, ρε Άδωνη? Όλη αυτή η διαδικασία, σίγουρα όχι εγώ, όλη αυτή η διαδικασία έχει κανονικά έναν και μοναδικό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να φέρουμε ξανά τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Ωραία. Εάν τσακωνόμενοι για τα διαδικαστικά δίνουμε αυτή την εικόνα, όχι δεν θα έρθει καινούριος κόμμα στη Νέα Δημοκρατία, θα διώξουμε και τους παλιούς, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τελεία και παύλα. Εγώ κατεβαίνω στην Αθήνα, έχω ομιλία στη Δράμα σήμερα με 500 άτομα με περιμένα, τους ζητώ συγγνώμη πραγματικά γι' αυτό. Θα πάω το άνω τους δω το πρωί σε λίγο, να τους φίξω το χέρι, αλλά δεν μπορώ να μείνω. Δεν μπορώ να βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να γίνεται περίγελο στην ελληνική κοινωνία και εγώ να κάνω περιοδία. Πρέπει να κατέβουμε όλοι στην Αθήνα, 4 συνυποψήφοι, μεγάλα παιδιά είμαστε, φίλοι είμαστε μεταξύ μας, έλεος, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Όποιος και να βγει αρχηγός, οι άλλοι θα τον υπηρετήσουν. Αλίμονο να αρχίσουμε να λέμε ότι αν βγει ο ένας είναι Λαμόγιο και αν βγει ο άλλος είναι Απατεώνα. Μα είναι ό,τι άλλο. Και πάμε παρακάτω. Και ειλικρινά στο λέω, Γιώργο, έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί. Ζητώ συγγνώμη από όλο τον κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για την εικόνα που δώσαμε χθες. Ξέρω ότι σήμερα στα καφενεία μέσα στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία είναι περίγελος. Δεν ξέρω αν είναι περίγελος. Αυτό που ξέρω είναι στεναχωρεμένοι. Είναι επικραμμένοι, γιατί... Παίρνουν με σκυφτό το κεφάλι. Εμείς θέλουμε τον Δημοκράτη περήφανο. Βέβαια. Θέλουμε τον Δημοκράτη με ψηλά το κεφάλι. Θέλουμε τον Δημοκράτη με χαρά που είναι ο Δημοκράτης. Έχει δικαιωθεί το κόμμα σε όλες τις ιστορικές του επιλογές. Δεν γίνεται. Να επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα θα τα βρούμε, θα μονιάσουμε και θα πάμε παρακάτω να γίνει διαδικασία. Κάτι που ακούστηκε ότι ενδεχομένως να υπάρξει παρέμβαση Καραμαλή ώστε να χαμηλώσει. Δεν το ξέρω εγώ, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω καλό ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής να πει 5 κουβέντες. Δεν μπορώ, δεν θα κάνω εγώ υπόδειξη τώρα στον Καραμαλή. Έλεος, προς Θεού. Δεν υπάρχει. Από μένα το κατά κεραία. Λέω ότι είμαστε 4 άνθρωποι. Είναι αδιανόητο να μπορούμε να συζητούμε μεταξύ μας, Γιώργο μου. Πάμε λίγο στον Άδωνη. Από πού ξέρει, με ένα πουλμανάκι λέει ξεκίνησες. Ναι, έχω αυτή την περιοδία από προφέσμα, πάρα πολύ καλά. Αν είδες τα πλάνα από Χαλκιδική και βεβαίως από Καβάλες, παντού πάρα πολύ κόσμο. Στη Χαλκιδική πήγες εκεί στις Σκουριές τα προβλήματα? Πήγα στις Σκουριές. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Πήγα στο Παλιοχώρι, πήγα στον Πολύγυρο, πήγα στην Αρναία. Εντάξει, εκεί υπάρχει ένας διχασμός στην κοινωνία πάρα πολύ μεγάλη. Και ένας από τους στόχους, άλλο ένα πρόβλημα της Ελλάδος. Διχαζόμαστε Νέα Δημοκρατία, διχάζεται Χαλκιδική, διχαζόμαστε αλλού. Πρέπει να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, Γιώργο. Έτσι θα πέρασε το πρόβλημα μπροστά. Βέβαια. Είναι δυνατόν αυτή την Ελλάδα τώρα στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται? Λοιπόν, Γιώργο μου, πρέπει να σε αφήσω, γιατί πρέπει να με αφήσεις. Πρόγραμμα πιεστικό. Λοιπόν. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ. Και εγώ, και να έχεις καλή επιτυχία και όποιοι νομίζουν ότι... Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Άδωνη. Έλα, Γιώργο.